Αλλάζουμε θέμα. Όσα τώρα από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μετά την πρώτη μέρα των πανελλαδικών αποφάσισαν να καθίσουν σε μια καφετέρια, να πιούν τον χυμό τους, να πιούν τον καφέ τους. Το απόλαυσαν βέβαια αυτή την ξεχωριστή συνήθεια με μουσική, καθώς βέβαια από το Σάββατο επιτρέπεται η μουσική σε επιχειρήσεις εστίασης. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σλόγου Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου. Να σας καλησπερίσω, κύριε Ζαχαριά. Καλησπέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα. Η μουσική έκανε ένα δυναμικό comeback από το Σάββατο στις επιχειρήσεις της Κρήτης. Ναι, ήταν δυναμικό το comeback και σε συνδυασμό με την παράταση του ωραρίου, το οποίο τα καταστήματά μας έχουν πλέον το δικαίωμα να κλείνουν στις 1,5 ώρα, μας έδωσε μία πνοή έτσι το Σαββατοκύριακο, υπήρχε μια δυναμική, ο κόσμος το απόλαυσε στην έξοδό του. Το θέμα είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να επανέλθουμε στην πλήρη κανονικότητα, να απελευθερωθεί το ωράριο εντελώς, να πάρθουν και τα μέτρα που να ανοίξουν και οι χώροι, τα μαγαζιά που έχουν εξωτερικούς χώρους, έτσι ώστε να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι σε μια όσο μπορούμε κανονικότητα. Το κλίμα πάει να αλλάξει προς το καλύτερο τις τελευταίες ημέρες? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τάση να αλλάξει έτσι λίγο το κλίμα, αλλά για μας ειδικά στην πόλη του Αγίου Νικολάου είναι έντονη η έλλειψη του τουρισμού. Η τουριστική περίοδο δεν έχει ξεκινήσει έτσι όπως επιθυμούσαμε. Ευελπιστούμε τις επόμενες ημέρες να έρθει κόσμος από το εξωτερικό, έτσι ώστε να στηριχθεί η τοπική οικονομία και να δουλέψουν όλα τα καταστήματα. Μάλιστα, αναφορικά με την ενίσχυση το 7% που έχει προβλεφθεί και αποφασιστεί κυβερνητικά, πόσες επιχειρήσεις θα εκμεταλλευτούν αυτή την χρηματοδότηση? Έχουν κατατεθεί, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις, ναι. Υπάρχουν και κάποιες εγκρίσεις, απλά δεν έχει γίνει ακόμα η εκταμείευση του προγράμματος. Δεν ξέρω κάποιον συνάδελφο που να έχει πάρει μέχρι τώρα τα χρήματα, αλλά είναι αρκετοί οι συνάδελφοι που έχουν καταθέσει και έχουν πάρει και την έγκριση του προγράμματος. Και με το βλέμμα στραμμένο αυτό που έχουμε πει, με το βλέμμα στραμμένο αυτό που είπατε και πριν από λίγα λεπτά, στην 1η Ιουλίου, απελευθέρωση έτσι των τελευταίων περιορισμών. Έτσι, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν όλοι, είτε είναι κτήματα με γάμους, είτε είναι μεγάλα κέντρα τα οποία οργανώνουν γάμους, είτε είναι μπαρ τα οποία έχουν τη δραστηριότητά τους σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους. Όλα αυτά περιμένουμε σιγά σιγά να λυθούν και να δουλέψουμε όλοι όπως πρέπει να δουλέψουμε. Κύριε Ζαχαριά, τουρίστες έχετε δει στην περιοχή σας? Ελάχιστους. Οι πληρότητες των ξενοδοχείων εδώ στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύ χαμηλές, ειδικά αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Πάει να αλλάξει το κλίμα λοιπόν και στην εστίαση του Αγίου Νικολάου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.